κουδούνι. Ποιος είναι, περιμένετε κανένα? Εγώ όχι. Ούτε κι εγώ. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Να σας ζήσουνε. Ευχαριστούμε. Ποιοι είναι μαζί σου, ναι? Η νιώπαντη. Ήρθα για τον γάμο. Λίγο αργά, βέβαια, αλλά... Ποιο γάμο? Ειρήνη παντρεύεσαι? Από όσα ξέρω, όχι. Μαρία, εσύ? Σήμερα ειδικά όχι. Α, είδατε, δεν έχουμε γάμο. Α, μήπως ήρθατε για το γάμο του αδερφού μου? Αργήσατε πάρα πολύ. Έχουν κάνει και παιδί, ξέρετε. Και παιδί? Μάλιστα. Συγγνώμη, εδώ δεν είναι του κυρίου Ζαφυρόπουλου? Όχι. Δεν είναι εδώ ετηδίων 15? Μάλιστα είναι. Και δεν είναι του κυρίου Ζαφυρόπουλου? Αυτό το ξεκαθαρίσαμε. Καλό, ο κύριος Ζαφυρόπουλος που μένει? Τι να σας πω, θα σας γελάσω. Συγγνώμη, θα μου δώσαν λάθος διεύθυνση. Μπορώ να χρησιμοποιήσω το τηλέφωνό σας? Παρακαλώ, αλίμονο. Κατάλαβα, κατάλαβα. Γεια. Ο γραμματέας με έκανε λάθος. Έγραψε ετηδίων 15, ενώ θα έπρεπε να γράψει 115. Συγγνώμη. Σας ζητώ χίλια συγγνώμη. Μα δεν έγινε τίποτα. Αυτό το έχω παρκάρει στη γωνία. Πήρα μία τούμπα. Πώς έπεσες? Εκεί που ήμουν όρθια έπεσα. Και έπεσε και το κουτί? Όχι, το κουτί έμεινε όρθιο από μόνο του. Φυσικά έπεσα, αφού έπεσα εγώ. Και δυστυχώς είχε μέσα κάτι γυάλινο που έσπασε. Τι έσπασε? Δεν ξέρω. Κάτι γυάλινο είχε που δεν το έχει πια. Πω, τι θα γίνει τώρα, αυτός θα έρθει να το ζητήσει. Τίποτα θα κάνουμε, θα το δώσουμε σπασμένο. Και τι, θα του πούμε ότι έσπασε από μόνο του? Τίποτα δεν θα πούμε. Θα κάνουμε ότι δεν τρέχει κάστανο. Άντε καλά, θα το καταλάβει ότι το σπάσαμε εμείς. Να σας πω όμως, είναι καλύτερο να έρθει να το πάρει και την ώρα που θα φεύγει να του βάλουμε μια τρικλοποδιά να πέσει. Δύσκολο. Εγώ προσωπικά δεν αναλαμβάνω να του βάλω τρικλοποδιά. Να σας πω, μήπως την ώρα που του το δώσουμε, του δώσουμε μία και πες κάτω. Πας δηλαδή. Να, κοίταξε. Το δίνω εγώ τώρα, έτσι. Πάρ' το εσύ, κάνε τον κύριο. Ευχαριστώ πολύ. Καληνύχτα σας. Είδες, έπεσε. Άντε, Ειρήνη, θα το καταλάβει. Θα καταλάβει ότι το έσπρωξες. Δεν είναι αληθοφανές. Θα κάνουμε κάτι καλύτερο. Λοιπόν, πάμε να του το δώσουμε. Κάνε όλα εσύ τον κύριο. Ευχαριστώ πολύ. Καληνύχτα σας. Του το δίνουμε και πριν το πιάσει, του το τραβάμε και το αφήνουμε και πέφτει. Βλέπεις, είναι πιο αληθοφανές αυτό. Ναι, αλλά αν προλάβει και το πιάσει στον αέρα. Άντε, καλά που θα προλάβει, θα το τραβήξουμε αμέσως πριν τα αγγίξει. Συγγνώμη. Τι θέλετε? Θέλετε κάτι? Σε τι μπορούμε να σας φέρουμε χρήσιμες? Θα ήθελα να χρησιμοποιήσω και πάλι το τηλέφωνό σας. Πρέπει να πάρω την τροχέα. Την τροχέα, γιατί? Κάτρα έκανα δύο εδώ στη γωνία και με χτυπήσανε και εμένα που ήμουν παρκαρισμένος εκεί. Πόπο ζημιά! Και τώρα σακώνονται για το ποιο στέει. Πρέπει να πάρω την τροχέα λοιπόν να του λύσει τη διαφορά. Να ξέρω και ποιο θα με πληρώσει δηλαδή. Βεβαίως, ό,τι θέλετε. Το τηλέφωνο μας στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ πολύ. Τροχέα. Ναι, σας παρακαλώ, έγινε μια μικρή σύγκρουση εδώ στην οδό Αετιδέων και. Συγγνώμη, πώς λέγεται η κάθετος? Κλειούς. Κλειούς. Αιτηδέων και κλειούς έγινε η σύγκρουση. Και υπάρχει μια μικρή διαφορά. Μπορείτε να έρθετε. Ευχαριστώ πολύ. Εντάξει. Ναι, εντάξει. Σας ευχαριστώ πολύ. Ό,τι άλλο θέλετε, στη διάθεσή σας εμείς. Ελπίζω να μην χρειαστεί να σας ξανακλείσω απόψε. Λοιπόν, καληνύχτα. Καληνύχτα. Γεια σας. Γεια σας. Κλείστε και την πόρτα. Ουφ, γλιτώσαμε, το ξέχασε το δώρο. Δεν γλιτώσαμε, χρόνο κερδίσαμε. Θα έρθει η τροχέα, θα τελειώσει η φασαρία έξω, θα πάει στην επίσκεψη, θα δει ότι δεν έχει το δώρο και θα γυρίσει να το πάρει. Τι κάνουμε? Πώς δεν τα ανοίγουμε το κουτί, μας έχει τίποτα μέσα που μπορούμε να το κολλήσουμε. Δεν νομίζω ότι αυτό μπορεί να κολλήσει. Μα τι μπορεί να ήταν αυτό το γυάλινο πράγμα? Δεν βλέπεις, ποτήρια ήτανε. Δυστυχώς ήτανε. Καλή, τι θα κάνουμε, σε λίγο θα έρθει ο άνθρωπος να τα πάρει. Είναι πάρα πολύ απλό. Θα αδειάσουμε το κουτί από τα θρύψη, αλλά μην κάνουμε τρουκουτρούγκου. Θα το ξανακλείσουμε και θα το δώσουμε. Και εκεί που θα το πάει, θα το ανοίξουν και θα δουν ότι είναι άδειο. Και τι μας λέει εμάς, θα πούμε ότι δεν τα βάλουν τα ποτήρια μέσα στο μαγαζί. Άντε από εκεί και εσύ το. Μπορεί να γίνει κάτι άλλο. Τι, να πάμε τώρα να ψωνίσουμε ποτήρια, ξέχνα το, είναι κλειστά τα μαγαζιά. Όχι, παιδί μου, μπορεί να αδειάσουμε αυτά και να βάλουμε από τα δικά μας ποτήρια. Ωραία. Εντάξει.
Καλά όλα αυτά, αλλά εκεί που θα το πάει θα τα ανοίξουν, θα δει ότι δεν είναι τα δικά του ποτήρια. Υπάρχουν δύο περιπτώσεις. Μία είναι να έχει διαλέξει ακριβώς τα ίδια ποτήρια με τα δικά μας. Και στην απίθανη περίπτωση που έχει διαλέξει κάπως διαφορετικά από τα δικά μας. Τότε θα του πούμε ότι κάνανε λάθος στο μαγαζί και του βάλανε άλλα ποτήρια. Σε αυτή την περίπτωση είναι πολύ λογικό. Να το ζήτε, τυλίξτε το γρήγορα, να βάλουμε και το φιόγκο. Συγγνώμη, σας έχω τρελάνει απόψε. Για το πακέτο, δεν ήρθατε? Ναι. Ορίστε, εδώ το έχουμε. Ευχαριστώ πολύ. Καλή, παρακαλούμε. Λοιπόν, για τρίτη και ελπίζω για τελευταία φορά. Καληνύχτα. Καληνύχτα. Γεια σας. Καληνύχτα. Εντάξει, Ειρήνη μου, τα κανόνισα, αλλά όχι, θα περίμενα τον Τάκη. Τι κανόνισες δηλαδή? Πήρε τηλέφωνο τον Τζάβελη και έκλεισε ραντεβού μαζί του. Αύριο θα πάω να τον βρω. Και άμα θυμώσει τέτοι να βγει ξύδι. Και αν η Τάκης αρνηθεί την πρόταση του Τζάβελου? Λίγο δύσκολο μου φαίνεται. Α, εσείς πάλι, καλημέρα. Καλημέρα, εσείς. Φαντάζομαι να καταλάβατε γιατί ήρθα. Τρακάρατε πάλι. Όχι. Ήρθα να πάρω πίσω τα ποτήρια μου και να επιστρέψω τα ποτήρια σας. Ποια ποτήρια μας? Ελάτε, μην κάνετε πως δεν καταλαβαίνετε. Τα ποτήρια που βάλετε σε αυτό το πακέτο. Δεν πουλάμε ποτήρια εμείς εδώ. Αλλάζετε όμως. Δεν σας καταλαβαίνω. Θέλω πίσω τα ποτήρια μου. Ειρήνη, πήρες εσύ τίποτα ποτήρια του κυρίου? Εγώ όχι. Ορίστε, δεν τα έχουμε εδώ εμείς. Κυρίες μου, μην με κοροϊδεύετε. Χθες βράδυ άφησα για λίγο εδώ αυτό το πακέτο που είχε μέσα 6 ποτήρια. Ναι. Γύρισα και το πήρα. Ναι. Πήγα στο σπίτι που έπρεπε να πάω. Ναι. Ανοίγουμε το πακέτο και τι βρίσκουμε μέσα? Τι βρίσκεται? 6 ποτήρια. Άλλα, όχι αυτά που είχα αγοράσει. Και εμείς τι φταίμε? Σήμερα το πρωί, κυρία μου, πήγα στο κατάστημα που τα είχα αγοράσει, ελπίζοντας ότι έγινε κάποιο λάθος στην παραλαβή. Τι έγινε, κύριε Ζήλ? Δεν έχει το μαγαζί μας τέτοια κακόγουστα ποτήρια, έτσι μου είπαν. Κακόγουστα, για να τα δω. Α, που δεν τα ξέρατε, ε. Ορίστε. Λοιπόν, εμένα δεν μου φαίνονται καθόλου κακόγουστα. Κακόγουστα είναι αυτές που το είπε. Ωραιότατα ποτήρια. Τις πορτοκαλάδες. Και έχουν και σχεδιάκια πάνω, λουλουδάκια, καραβάκια. Κερασάκια. Εγώ προτιμώ τα σκέτα. Έχετε πιο κλασικά γούστα εσείς. Κυρίες μου. Τα ποτήρια αυτά φύγανε από το κατάστημα σκέτα και όταν τα πήγα στο σπίτι είχαν πάνω σχέδια. Πώς το εξηγείτε αυτό? Μάθανε μετάλλαξη στο δρόμο. Που θέλετε να ξέρουμε εμείς τι έγινε? Να σας πω εγώ τι έγινε. Τα κλέψατε και τα αντικαταστήσατε με αυτά τα πέσια. Ήρθατε σπίτι μας να μας δείτε κλέφτες και κακόχουστες? Πρώτον και κύριον, τα σχεδιάκια που έχουν αυτά τα ποτήρια είναι ωραιότατα. Και δεύτερον, άμα θέλετε να ξέρετε, τα ποτήρια σας σπέσανε και τα αντικαταστήσαμε με αυτά. Και θέλετε να το πιστέψω? Είτε το πιστέψετε, είτε όχι, μας το ίδιο μας κάνει. Κυρίες μου, θέλω πίσω τα ποτήρια μου, πώς να το πω? Μπαμπελά που βρήκαμε αυτά τα ποτήρια. Δεν φτάνει να τα αντικαταστήσαμε, να μας βρίσκετε και από πάνω. Αν είχα αρκετά στοιχεία, θα σας έκανα μήνυση. Πού τα σπάσαμε? Που τα κλέψατε. Τι λες, βρε ηλίθια, που θα μας πεις και κλέφτρες από πάνω? Μουλάρι, μουλάρι! Τι να σας πω. Ντρέπομαι για λογαριασμό σας. Για τον εαυτό σου να ντρέπεσαι, βρε ηλίθιε! Ας τον διάλα από εκεί! Σε ξυπνητήσαμε και θα μας βρήσεις κιόλας! Μ' ακούσε εκεί αντί να μας πει και ευχαριστώ. Δεν βαριάσαι, βρε χάζει καλύτερα. Πήραμε πίσω και τα ποτήρια μας.